Είναι στην ραδιοφωνική μας παρέα, Κοσμάς Τσιλιανίδης, στον οποίο και καλησπέριζω και καλωσορίζω ταυτόχρονα και στην πόλη μας και φυσικά στον Αστέρα και εδώ από το ραδιόφωνο του Αρκαδία 938. Καλησπέρα, Κοσμά, τι κάνεις? Καλησπέρα, σε μια χαρά, εσείς? Πού σε πετυχαίνουμε, είναι ήρεμη ημέρα σήμερα, έτσι? Δεν είχαμε πρωί προπόνηση, αν και έχουμε πάρει σέρι τις διπλές προπονήσεις και έχετε μπει για τα καλά στον υδρότα της προετοιμασίας. Ναι, ναι, σήμερα δεν είχαμε πρωινή. Τώρα είμαστε στο ξενοδοχείο με την ομάδα, ξεκουραζόμαστε για να πάμε το απόγευμα στην απογευματινή προπόνηση. Ωραία, ωραία. Δεν θα σε καθυστερήσουμε ούτε θα σε κουράσουμε. Θέλουμε τις πρώτες σου εντυπώσεις και από την πόλη και φυσικά από την ομάδα του Αστέρα. Εντάξει, είναι πολύ ωραίες οι πρώτες μου εντυπώσεις. Η πόλη είναι μια όμορφη πόλη και ήσυχη. Ακόμα δεν την έχω μάθει απόλυτα, αλλά προσπαθώ κάθε μέρα και αφήνω καινούργια μέρη της πόλης συνεχώς. Τώρα όσον αφορά για την ομάδα, δουλεύουμε πολύ σκληρά. Είμαστε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Έχουμε τρέξει με την πολύ σκληρή δουλειά προς το παρόν. Και τα απογεύματα κάνουμε πιο πολύ προπονήσεις με μπάλα. Είναι δύσκολα, αλλά εντάξει, θα ανταπεξέλθουμε. Βλέπεις αυτή την αλλαγή του επίπεδου και στις προπονήσεις? Είναι πιο απαιτητικές? Βλέπεις πως η στόχη είναι ακόμη μεγαλύτερη? Είσαι έτοιμος για όλο αυτό? Ναι, εννοείται. Η στόχη είναι πολύ μεγαλύτερη της ομάδας. Όλα τα παιδιά δουλεύουν πολύ σκληρά για αυτούς. Πιστεύω ότι προσωπικά εμένα με βοηθάει πάρα πολύ να δουλεύουμε πολύ καλούς παίχτες, με πολύ καλούς προπονητές, με πολύ καλό team γυμναστών. Προσωπικά δίνω το 100% και ελπίζω να βοηθήσω κι εγώ ώστε αυτή η υψηλή στόχη να γίνει πραγματικότητα. Είσαι ένας ποδοσφαιριστής που ανήκει στη γενιά της Καλλικράτειας. Είσαι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκες με τον Ηρακλή σε όλα τα δύσκολα χρόνια της διαδρομής μέχρι την Super League. Έχεις γνωρίσει για τα καλά όλες τις εθνικές κατηγορίες. Το βήμα είναι τεράστιο για τον Αστέρα? Είναι μια αλλαγή επίπεδου για την καριέρα σου? Ναι, σίγουρα είναι μια αλλαγή επίπεδου. Όπως είπαμε, ο Αστέρας έχει πολύ ψηλούς στόχους. Αλλά προσωπικά, παρότι πέρασα δύσκολα χρόνια, έχω κερδίσει πολλά από αυτά τα χρόνια και πιστεύω ότι έχω μαζέψει εμπειρίες και με ευνοεί το γεγονός ότι έχω έρθει σε μια ομάδα πολύ ψηλούς στόχους, ώστε να δώσω ακόμα περισσότερα, να πιέσω ακόμα παραπάνω τον εαυτό μου και να δω αν μπορώ να τα ταξελθώ σε υψηλούς στόχους, σε πιο υψηλά επίπεδα ποιότητας. Θεωρώ ότι μέσα από τη δουλειά που κάνω καθημερινά και την προσπάθεια που κάνω στο γήπεδο με στις προπονήσεις της ομάδας, πιστεύω θα μπορέσω να βοηθήσω. Ποια ήταν η γνώμη σου για τον Αστέρα τα προηγούμενα χρόνια? Τι άκουγες από παίχτες ή φίλους και βρήκες όσα περιμένες εδώ στην Τρίπολη? Εντάξει, σίγουρα έβλεπα μια πολύ καλή ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο που ήθελε να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Το επιζητούσε αυτό και είναι πολύ σημαντικό για μένα. Από εκεί και πέρα, με παίχτες που μιλούσα, μου έλεγαν τα καλύτερα για την ομάδα, ότι προσφέρει στους ποδοσφαιριστές τα πάντα όσον αφορά από εγκαταστάσεις για να μπορούν να δουλεύουν σε τέλειο βαθμό. Και από εκεί και πέρα, στο οικονομικό κομμάτι, ήταν επίσης άψογη η ομάδα. Όλα αυτά με βοήθησαν στο να κάνω αυτή την επιλογή. Και τώρα και εγώ με τη σειρά μου βλέπω όλα αυτά, βλέπω στην πράξη όλα αυτά που μου έλεγαν τα παιδιά με τα οποία μιλούσα. Δηλαδή ότι ο Αστέρας λειτουργεί μέσα σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Και θεωρώ ότι προσωπικά εμένα, αλλά και όλα τα παιδιά, μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό, να είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο, ο οποίος είναι πολύ απλός. Να παίξουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, ελκυστικό ποδόσφαιρο και να κερδίζουμε συνεχώς. Περιμένεις την προετοιμασία για την Ολλανδία? Θα είναι μια διαφορετική εμπειρία, έτσι? Ναι, σίγουρα. Δεν είναι λίγο, περιμένω. Πάμε στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Και θα έχουμε και κάποια φιλικά. Είναι πολύ σημαντικό για όλους τα φιλικά στην προετοιμασία. Εγώ προσωπικά περιμένω πώς και πώς. Και ελπίζω να δείξουμε από την πρώτη στιγμή. Καλή ομάδα είμαστε.
Για πες μας και πες σε όσους δεν σε έχουν γνωρίσει τόσο καλά, σε ποια θέση σου αρέσει να αγωνίζεσαι, πού να σε περιμένουμε? Πιστεύω ότι η θέση μου είναι πίσω από το σεντερφόρ σαν επιθετικός μέσος. Από εκεί και πέρα έχω αγωνιστεί πολλές φορές και ως αριστερός εξτρέμ. Αλλά γενικότερα εντάξει, μπορώ να βοηθήσω σε ποια θέση μου πει ο προπονητής, ο οποίος είναι αρμόδιος να επιλέξει ποιοι παίχτες μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα και σε ποιες θέσεις είναι αυτές. Και εγώ είμαι έτοιμο να παίξω σε όλες τις θέσεις τις οποίες μου πει ο προπονητής μου να παίξω. Σίγουρα είναι πολύ νωρίς, αλλά δεν ξέρω με τι θα είσαι ικανοποιημένος και προσωπικά και αγωνιστικά από την φετινή περίοδο. Θα είμαι ικανοποιημένος αν καταφέρουμε να επιτύχουμε τους στόχους της ομάδας και αν όχι όλους, τους περισσότερους. Αυτό θα ευνοήσει πάνω απ' όλα την ομάδα, αλλά και μετά και συνέχεια τον κάθε να μας ξεχωριστά. Οπότε πιστεύω ότι οι προσωπικοί μου στόχοι σχετίζονται με τους ομαδικούς. Τέλεια. Ωραία. Να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς έτσι στο ξενοδοχείο. Έχεις και το απόγευμα την προπόνησή σου και θα έχουμε πολλές ευκαιρίες μέσα στη χρονιά για να κουβεντιάσουμε ακόμη πολλά περισσότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κοσμά. Καλή αρχή. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.